Κύριε Στεφανάκη, βάσει των πληροφοριών και των στοιχείων που μας έδωσε ο κύριος από τη Μύκονο, θα έλεγε κανείς ότι είναι κάποιες καλές προϋποθέσεις για να πάει κάποιος για δουλειά. Η δική σας η πλευρά και η δική σας η εικόνα ποια είναι? Η αντίθεση. Πείτε μας παρακαλώ. Δεν είναι δηλαδή καλές προϋποθέσεις. Ξεκινώντας από το εξής, ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν φέτος εποχικά, όπως και τις προηγούμενες σεζόν, θα δουλέψουν στην καλύτερη των περιπτώσεων για 5 μήνες. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή σε αυτούς τους 5 μήνες να μαζέψουν τόσα χρήματα ώστε να ζήσουν 12 μήνες. Σε συνθήκες πολύ μεγάλης ακρίβειας, σε συνθήκες εντατικοποιημένης δουλειάς σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Δώστε μας λίγο την εικόνα, δηλαδή κάποιος που πάει να δουλέψει σε ένα εστιατόριο, σερβιτόρος, λατζέρης, σεφ, ποιο είναι το ωράριο? Συνήθως το ωράριο είναι ως κανόνας οι 9 ώρες και τις περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνουν και τις 12 ώρες. Και τα χρήματα χωρίς ρεπό. Χωρίς ρεπό, άρα 7 μέρες την εβδομάδα, από 9 έως 12 ώρες ημερησίως. Συνήθως, έτσι. Υπάρχουν και τα κανονικά, 6 ώρες. Ο κανόνας είναι αυτός. Ναι, ναι. Ο κανόνας, λοιπόν. Ο κανόνας είναι αυτός. Η εξαίρεση μπορεί να είναι, λέτε, εξαντλητικό ωράριο, λοιπόν. Με τι συνθήκες? Αν είναι στα νησιά, η διαμονή και η διατροφή παρέχεται συνήθως ή όχι? Και αν ναι, με τι όρους? Γιατί αν είναι ένα δεκάτομα σε ένα. Συνήθως παρέχεται, αλλά με τους εξής όρους. Ό,τι περισσέψει από το φαγητό των πελατών, θα πάνε οι εργαζόμενοι και τα σπίτια στην καλύτερη των περιπτώσεων, αυτά που τέλος πάντων μπορεί να ζήσει κάποιος, γεμίζουν, να το πούμε έτσι, με υπεράριθμο αριθμό εργαζομένων, ώστε να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους, δηλαδή πολύ δύσκολα. Πόσα άτομα δηλαδή μπορεί και να είναι σε ένα δωμάτιο, τι σας έχουν καταγγείλει? Μιλάμε για 4-5 άτομα σε ένα δωμάτιο. Τουλάχιστον. 4-5 άτομα σε ένα δωμάτιο. Ούτε στη Μύκονο. Εντάξει, τώρα το παράδειγμα της Μύκονου δεν νομίζω ότι μπορεί να. Ότι είναι ενδεικτικό για άλλο. Προφανώς δεν είναι. Ναι, προφανώς δεν είναι. Ένας μπούσινας. Και δεν νομίζω ότι μιλάμε για 6 ώρες. Δηλαδή, αν ακούσει και κάτι, δεν ξέρω αν το άκουσα καλά. 6. Δεν υπάρχει το 7ωρο, ούτε στα όνειρα κάποιου εργαζόμενου. Πέρα από το παράδειγμα της Μύκονου. Εξαήμερο, όχι 6ωρο. Εξαήμερο, 8ωρο. Όχι, εξαήμερο. Ούτε το εξαήμερο υπάρχει. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, από τις συλλογικές συμβάσεις που τώρα υπογράφηκε και η τελευταία, εφαρμόζεται όπως πρέπει, ό,τι λέει, αυτό που γράφει? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, κύριε Στεφανάκη, από πού έως πού είναι και λίγο και τις θέσεις να μας πείτε. Δηλαδή κάποιος που πάει για σερβιτόρος με ορθοστασία, με δυσκολία, με ένα ωράριο εξαντλητικό. Από πού ξεκινάει ο μισθός και πού φτάνει? Αν πούμε ότι ο μισθός του σερβιτόρου υπολογίζεται με τη συλλογική σύμβαση που έτσι πρέπει και θα πάρει τα επιδόματα που προβλέπονται, θα φτάσει στο 8ωρο στα 1.000 με 1.100 ευρώ μεικτά. Μεικτά το πενθήμερο. Αλλά δεν υπάρχει πενθήμερο. Ναι. Είναι αυτό που λέει. Άρα γι' αυτό δεν πάει και κόσμος και μπαίνουν και νέες θέσεις, λέτε, γιατί δεν υπάρχουν οι όροι για να απορροφηθούν. Το θέμα με τις καινές θέσεις είναι και το εξής. Πέρα από το ότι πολλοί έριξαν μαύρη πέτρα και δεν ξαναγυρνάνε με τέτοιες συνθήκες, το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι επενδύσεις, οι νέες μονάδες, η επέκταση των παλιότερων μονάδων, η συγχώνευση μονάδων σε μεγάλες τουριστικές εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους, στα πλαίσια ενός άγριου κυνηγιού και ανταγωνισμού για το κέρδος, έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες, απαιτήσεις, που δεν μπορούν να καλυφθούν. Πάμε λίγο και στη Σαντορίνη. Και μάλιστα έχουν δημιουργήσει και προβλήματα στα νησιά, στα μικρά νησιά, αλλά και στα μεγαλύτερα, ακόμα και σε βασικές υποδομές. Νερό, ρεύμα, αποχετευτικό και άλλα τέτοια. Ναι. Είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι όλη αυτή η μεγάλη ανάπτυξη της λεγόμενης βαθιάς βιομηχανίας πάντησε στην κατάργηση δικαιωμάτων και στην πολύ εξαντλητική δουλειά. Αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν το προηγούμενο διάστημα πολύ βασικά δικαιώματα, πενθήμερο, 8ωρο,
συλλογική σύμβαση με κατοχυρωμένα δικαιώματα. Με πολλές ώρες. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Είχαν απόλυτο δίκιο. Και τα ρεπό δεν δίνουν. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό. Τα ρεπό δεν δίνουν. Κύριε Θεοχάρη, την ηλεκτρονική όπως κάρτα εργασίας, τη θέλετε, τη ζητάτε. Όπως θα πάει στο Ταμείο Ενεργείας φέτος, θα πάει για τρεις μήνες μόνο. Έτσι. Μόνο για τρεις μήνες.